ενδιαφέρον το επόμενο μας θέμα, όπως όλα τα θέματα μας άλλωστε. Ο Δόκτωρ Γεωργίου, διδάκτορ ολιστικής ιατρικής, Γιώργος Γεωργίου είναι μαζί μας. Πάρα πολύ καιρό έχετε να μας επισκεφτείτε, γιατρέ. Καλημέρα, γιατρέ. Καλημέρα. Καλημέρα σας. Και εγώ ευχαριστώ. Λοιπόν, θα μας μιλήσετε σήμερα για την διατροφή, αλλά και για τον τρόπο ζωής που θα μας σώσει από τον καρκίνο του μαστού. Ναι. Πριν όμως να πάμε στη συζήτησή μας αυτή, να μας πείτε ποια είναι η άποψή σας για όλα αυτά τα οποία ακούσατε αφού ήσασταν στο στούδιο μας, για τις προηγούμενα, για τα προηγούμενα που αναφέραμε στην εκπομπή μας. Για να είμαι ειλικρινής, δεν πολύ άκουα όλη τη συζήτηση, αλλά νομίζω είναι γνωστά τι γίνεται εδώ στην Κύπρο, ότι υπάρχει μια παραλογία πέρι όλα αυτά. Οι τράπεζες έχουν τους δικούς τους κανονισμούς και νόμους εδώ στην Κύπρο, όχι μόνο στην Κύπρο, αλλά και σε άλλες χώρες. Ιδιαίτερα στην Κύπρο, και υποφέρει ο κόσμος δυστυχώς. Για την ασφαλεία των τροφίμων, εσείς που ασχολείστε με τα τρόφιμα και όλα αυτά τα οποία καταλήγουν στο τραπέζι μας. Η ασφάλεια των τροφίμων όσον αφορά ημερομηνία λήξεως και τα λοιπά είναι ένα θέμα, αλλά η ασφάλεια των τροφίμων όσον αφορά τι τρώμε και τι βάζουμε πάνω στο τραπέζι και τι τρώνε τα ζώα και πώς ψεκάζονται αυτά τα φταρτά και τα φρούτα και τα λοιπά, ένα άλλο θέμα. Όπου καταλήγουν σε εμάς τελικά. Ναι, οπότε είναι κάτι που πρέπει να μελετηθεί, γιατί είναι γεγονός ότι τα περισσότερα ζώα που τρώμε τρέφονται με μεταλλαγμένες τροφές, μεταλλαγμένα σόγια. Αυτό είναι ένα θέμα που είναι μεγάλη συζήτηση αυτό. Στο διατάφτα, καρκίνος του μαστού και τρόπος ζωής. Ναι, επειδή είναι επίκαιρο θέμα και συζητείται αρκετά στα μέσα μαζικής ενημέρωσης, είπα να το διαλέξω αυτό, γιατί υπάρχουν μηνύματα σοβαρά που πρέπει να τα λάβουν υπόψη οι γυναίκες ιδιαίτερα. Υπάρχει και το πρόβλημα και στους άντρες. Ισχύει και στους άντρες. Ναι, αλλά είναι λιγότερο. Αλλά όταν αλλάξετε τον τρόπο ζωής σας πριν από την νόσο, τότε μπορούμε να προλάβουμε 60% από τους καρκίνους του μαστού. Μα είναι πολύ σημαντικό. 60%. Και αυτό το λέει το National Academy of Sciences. Ότι όταν αλλάξουμε την δίαιτα, την διατροφή και τον τρόπο ζωής, μπορούμε να προλάβουμε το 60%. Και η πρόληψη είναι πολύ πιο σοφή από την θεραπεία. Γιατί όταν αρχή, φτάσουμε λοιπόν στην νόσο, δυσκολεύουν τα πράγματα. Τώρα, τρώμε και τι αφήνουμε πίσω. Ωραία, πάμε στις διαφάνειες. Έχουμε διαφάνειες, αν θέλετε να τα πάρουμε με τη σειρά. Η τρίτη διαφάνεια, νομίζω. Μιλούμε για τους παράγοντες κινδύνου καρκίνων. Μάλιστα. Του μαστού, υψηλής περιεκτικότητας σε κορεσμένα λίπη. Μάλιστα. Δηλαδή αυτά τα ζωικά λίπη, ό,τι λίπος προέρχεται από ζών, αυτόν έχει κινδύνους. Πρέπει να ξέρουμε ότι οι καρκίνοι του μαστού αυξάνονται όσον αυξάνεται η στρογόνη. Mm-hmm. Δηλαδή η ορμόνη, η στρογόνη, όταν αυξάνεται αυτή, υπάρχει περισσότερο ρίσκο για να προσβληθούν οι γυναίκες από καρκίνο του μαστού. Θα το πούμε στη συνέχεια. Τα κορεσμένα λίπη αποθηκεύουν ιστρογόνες που είναι και τοξικές και άλλες τοξίνες. Οπότε όσα περισσότερα λιποκύτταρα τρώμε και έχουμε πάνω στο σώμα μας, τόσο περισσότερο τοξικοί είμαστε. Οι τοξίνες παράγουν ελεύθερες ρίζες. Οι ελεύθερες ρίζες είναι μικρά μόρια που γυρίζουν στο σώμα και κάνουν ζημιά. Δηλαδή χτυπούν πάνω στα τυχώματα των κυττάρων, οπουδήποτε στο σώμα, και δημιουργούν μια φθορά, μια εκφυλιστική κατάσταση, όπως και καρκίνο του μαστού. Επίσης, τα κορεσμένα λίπη αυξάνουν την προλακτίνη. Πάλι, η προλακτίνη έχει συσχέτιση με τον καρκίνο του μαστού. Επίσης, καταπιέζει το άνοσιοποιητικό σύστημα. Είναι οι λόγοι που πρέπει να αποφύγουμε ή να μειώσουμε τα κορεσμένα λίπη. Οι ίνες, από την άλλη, βοηθούν το σώμα να αποβάλει την ιστρογόνη. Να αποβάλει την ιστρογόνη. Είναι καθαριστές, αν θέλετε. Οπότε να αυξάνουμε τις ίνες, 25-30 γραμμάρια την ημέρα, από φρούτα, από ολικής αλέσεως δημητριακά, και αυτό είναι σοφό.
Η ανεπάρκεια ιωδίου είναι ένα θέμα που δεν πολύ συζητείται, αλλά είναι πάρα πολύ σημαντικό και έχουμε πολλά στοιχεία. Δηλαδή το ιώδιο, το οποίο παίρνουμε από τα θαλασσινά γενικά, είναι μία ουσία που δεν χρειάζεται μόνο από το θυροειδίν, αλλά βοηθά το σώμα στην όλη αποτοξίνωση και προστατεύει τα κύτταρα από διάφορες τοξίνες και ελεύθερες ρίζες. Οι γυναίκες στη Ιαπωνία, για παράδειγμα, που καταναλώνουν 25 φορές περισσότερο ιώδιο από θαλασσινά και φύκια σε σύγκριση με γυναίκες στην Αμερική και Ευρώπη, έχουν το 1/3 του ποσοστού καρκίνου του μαστού σε σύγκριση με Αμερικάνες και Ευρωπαίες. Βεβαίως, όταν φύγουν από αυτήν την διατροφή, έρχουν κάτω στις μεγαλόπολεις και τα λοιπά και τρέφονται διαφορετικά και μειώνουν τα θαλασσίνα, τότε η πιθανότητα αυξάνεται. Μάλιστα. Το ρίσκο να αυξάνεται. Είναι λογικό. Οπότε το ιώδιο είναι πολύ σημαντικό και πρέπει να προσθέσουμε περισσότερα θαλασσίνα. Αφού ζούμε σε ένα νησί, έχουμε αρκετά. Έχουμε και είναι αρκετά καθαρό. Ακριβόν, δυστυχώς. Δηλαδή, ερώτηση από τους τηλεθεατές, όσοι αντιμετωπίζουν το υποθυροειδισμό, κινδυνεύουν δηλαδή να αναπτύξουν και καρκίνο του μαστού? Υπάρχει έμεση συσχέτιση. Έμεση. Γιατί είναι αυξημένος ο κίνδυνος δηλαδή? Ο θυροειδής είναι το μάιστρο του μεταβολισμού. Οπότε όσον είναι υπό ο θυροειδής, όλες οι αποτοξινωτικές λειτουργίες του σώματος γιώνονται. Οπότε οι τοξίνες αυξάνονται, οι ελεύθερες ρίζες αυξάνονται. Το ίδιο ισχύει βεβαίως και όταν δεν πίνουμε νερό. Το νερό είναι διαλύτης. Πρέπει να πίνουμε νερό. Η αφυδάτωση αυξάνει τις τοξίνες. 1 λίτρο με το ζόρι. Και 1 λίτρο καλό είναι. Υπάρχουν άνθρωποι που πίνουν ένα ή δύο ποτήρια και εκείνα με το ζόρι. Όχι, αυτοί έχουν πρόβλημα και εγώ συστήνω 1,5 λίτρα την ημέρα. Το Νέσκαφε και το τσάι συμπεριλαμβάνεται στο 1 λίτρο, 1,5 λίτρο? Όχι, γιατί περιέχει καφεΐνη και είναι διουρητικό, δηλαδή διώχνει υγρά από το σώμα. Λοιπόν, θέλετε να συνεχίσουμε με τους παράγοντες κινδύνου? Δηλαδή, αν πάμε στην επόμενη διαφάνεια, μιλούμε για το αλκοόλ. Και καπνός. Το κάπνισμα. Το αλκοόλ καταπιέζει, κατασταλάσσει το ανοσοποιητικό σύστημα. Όταν πιούμε 1-2 ποτήρια αλκοόλ, σε ένα διάστημα 5 ώρες, τριπλασιάζεται η στρογόνη στο αίμα. Τριπλασιάζεται. Και είπαμε ότι η στρογόνη έχει άμεση συσχέτιση με το ρίσκο καρκίνου του μαστού. Ό,τι αλκοόλ. Οτιδήποτε αλκοόλ. Μέχρι και το κρασί, το οποίο λένε ότι μπορεί να είναι και ευεργετικό. Δεν είναι. Μέχρι και για το, ας πούμε, για το ουίσκι και για τη ζιβανία λένε ότι είναι καθαρό συσχετικό αλκοόλ. Περίμενε τώρα. Και λένε ότι ένα μικρό σοτ είναι ίσως πάλι ευεργετικό. Το ενόπνευμα. Το ενόπνευμα είτε περιέχεται σε κρασί ή ουίσκι, είναι ενόπνευμα. Πρέπει να μεταβολιστεί από το σηκώτιν. Το σηκώτιν επίσης μεταβολίζει και την στρογόνη. Όσο περισσότερα φορτία έχει το σηκώτιν να μεταβολίσει αλκοόλ, τόσο λιγότερο μεταβολίζει την στρογόνη και αυτό να αυξάνεται. Και έχει 200-300% περισσότερων ρίσκων να προσβληθούμε από καρκίνο του μαστού όταν πίνουμε αλκοόλ σχετικά συχνά. Συνεχίζοντας. Οι ακτινοβολίες, υπάρχουν διάφορες ακτινοβολίες, θα τις πούμε στην επόμενη διαφάνεια. Αυτή ήταν και ερώτηση, Να τις πούμε. Για να τη δούμε. Οι τοξίνες και συγκεκριμένα οι ζήνοϊστρογόνες, γιατί όταν μιλούμε για ιστρογόνη ότι έχει σχέση με τον καρκίνο του μαστού, δεν είναι μόνο η στρογόνη που παράγεται από το σώμα. Υπάρχουν και ξένες ουσίες, δηλαδή από τα πλαστικά, οι πλαστικές μπουκάλες περιέχουν ζήνοϊστρογόνες. Δηλαδή μιμούνται το μόριο της στρογόνης στο σώμα και είναι σαν να παίρνουμε στρογόνη. Άρα οι πλαστικές μπουκάλες με πολύ προσοχή να χρησιμοποιούνται όταν γίνονται πιο παλιές, έτσι.
Τα πλαστικά μην τα χρησιμοποιούμε ξανά και ξανά και να βάζουμε μέσα νερό. Όχι, γιατί όταν μια πλαστική μπουκάλα κάθεται στις αποθήκες σε ψηλές θερμοκρασίες, τότε αυξάνεται η ποσότητα bisphenol A, PCB, ζινοϊστογόνος. Δηλαδή να μην αγοράζουμε καθόλου προϊόντα σε πλαστική συσκευασία. Αυτόν καθόλου θα ήταν πολύ σοφόν, θα έλεγα, γιατί υπάρχουν ειδικά φίλτρα, reverse osmosis, το οποίο θα μπορούσαμε να χρησιμοποιήσουμε για να καθαρίζουμε το νερό, χωρίς να πίνουμε νερό από πλαστικές μπουκάλες. Μάλιστα. Επίσης υπάρχουν και συντηρητικά σε σαμπού, τα γνωστά parabens, για παράδειγμα, οι χημικές ουσίες. Επίσης και στις κρέμες, τα masks, eye masks, τα καλλυντικά γενικά, τα οποία πάλι μιμούνται την ιστρογόνη, είναι ζινοϊστρογόνες αυτές. Γι' αυτόν υπάρχει το φαινόμενο του estrogen dominance σε γυναίκες, όπου έχουν αυξημένες ιστογόνες λόγω όλες αυτές τις ξένες χημικές ουσίες. Και οι ερευνητές έχουν προσέξει ότι αυτά όλα τα πλαστικά, γιατί είναι όλα τα πλαστικά, δηλαδή τα πλαστικά που πετάσουμε στα μπουσκούπια, όταν βρέξει αυτές οι χημικές ουσίες πάνε στα υπόγεια νερά και έχουμε το φαινόμενο όπου αλλάσουν φύλων τα ψάρια και οι βατράχοι από αρσενικών σε θηλυκών λόγω αυτές τις ζινοϊστογόνες. Και η συσχέτιση με καρκίνους του αναπαραγωγικού συστήματος, γενικά όχι μόνο του καρκίνου του μαστού, αλλά και του άντρα, των όρχιων, για παράδειγμα, έχει σχέση και υπάρχουν πάρα πολλές έρευνες που έχουν δημοσιευθεί τα τελευταία χρόνια που το συσχετίζουν αυτόν, το συσχετίζουν. Μάλιστα. Οι άλλοι ορμονικοί παράγοντες, οι εξωγενείς όπως αντισυλληπτικών, χάπιν, οι ορμόνες που δίνονται σε γυναίκες που φτάνουν στην εμμηνόπαυση, οι ορμόνες που δίνονται σε γυναίκες που κάνουν εξωσωματική, όλα αυτά αυξάνουν τον κίνδυνο, αυξάνουν το ρίσκο. Μάλιστα. Και γενικά ο καθιστικός τρόπος ζωής. Μάλιστα. Είναι πολύ σημαντικός. Είναι πάρα πολύ σημαντικός, γιατί γενικά η άσκηση, ας πούμε 7 ώρες την εβδομάδα, μειώνει το ρίσκο καρκίνου του μαστού κατά 20 με 30%. Περιμένετε 7 ώρες άσκηση την εβδομάδα. Την εβδομάδα. Δηλαδή κάθε μέρα από μία ώρα. Την εβδομάδα. Εδώ μιλήσαμε με τον Τίμη και με τους υπόλοιπους γυμναστές. Ναι, είχαμε 150 λεπτά. 150 λεπτά την εβδομάδα. Κοιτάξτε, όταν μιλούμε για άσκηση, δεν μιλούμε άσκηση σε γυμναστήρια καθ' αυτόν. Δηλαδή, μπορεί να είναι περπάτημα, μπορεί να είναι κολύμπι, μπορεί να ανεβαίνουμε, κατεβαίνουμε σκάλες, μπορεί να κάνουμε δουλειές του σπιτιού, μπορεί να είμαστε στον κήπο μας. Είναι περισσότερο από μία ώρα όλα αυτά. Ό,τι μας αρέσει. Μάλιστα. Οπότε η άσκηση πρέπει να γίνεται. Αντιλαμβάνομαι ότι και το σοκ και το στρες είναι άμεσα συνδεδεμένα. Βεβαίως, το σοκ μπορεί να προκαλέσει καρκίνο στον πικεφή. Το σοκ, στρες. Μία στεναχώρια ή μία απώλεια ενός αγαπημένου προσώπου, ίσως. Ακριβώς, αυτόν. Ναι. Μεσοπρόθεσμα ή σε κάποια χρόνια επόμενα φέρνει αυτό το αποτέλεσμα. Γρήγορα το φέρνει αυτόν, το shock stress. Ναι, αυτές εδώ είναι, έχει stress and sexuality. Ναι, επειδή το stress μειώνει τις σεξουαλικές ορμές. Ναι. Ναι, αυτόν. Να ξεκινήσουμε λίγο για αυτό το βιβλίο που βλέπουμε. Ναι. Αν έχετε την καλοσύνη, ποιο είναι και τι περιέχει. Βασικά είναι ενός ογκολόγου, ο Dr. Charles Simon. Έχει τρεις ειδικότητες μάλιστα. Έχει βραβευθεί για τις έρευνες του και για τα βιβλία που έχει γράψει. Αυτόν είναι The Truth About Breast Health, Breast Cancer, η αλήθεια για την υγεία του μαστού. Υπάρχει και για μεταφρασμένο στα ελληνικά? Όχι, από ό,τι γνωρίζω όχι. Μάλιστα. Και είναι απλογραμμένο και έχει πάρα πολλά στοιχεία. Βασικά όλα αυτά τα στοιχεία που αναφέρω. Όλα είναι επιστημονικά αποδεδειγμένα και τεκμηριωμένα. Ναι, έχει βραβευθεί σαν επιστήμονας από πολλές οργανώσεις. Charles Simon. Ναι, ο Dr. Simon, ναι. Έχουμε 10 βήματα για την υγεία του μαστού.
τα οποία είναι πολύ σημαντικά και θα πρέπει να τα πούμε γιατί ο χρόνος πιέζει δυστυχώς. Πιέζει. Έχουμε χάσει εντελώς το ρολόι σήμερα από την αρχή της εκπομπής. Ναι, και πειράζει, πραγματικά θα θέλαμε να ακούσουμε τουλάχιστον αυτά τα 10 βήματα. Εντάξει, αν θέλουμε να πάμε στις τελευταίες διαφάνειες, ναι. Δηλαδή στο 11, τα παίρνουμε με τη σειρά. Αυτά είναι τα 10 βήματα του Dr. Simon. Μάλιστα. Ναι. Το πρώτο είναι η διατροφή, το έχουμε αναφέρει. Μάλιστα. Είναι καλά να τρεφόμαστε, είπαμε, με τα θαλασσινά, λιγότερα λίπη, περισσότερες ίνες. Είναι καλά να πίνουμε το νεράκι μας, είναι καλά να τρώμε, να τρώμε περισσότερα φρούτα, σαλατικά, φταχτά. Θα μας πείτε και εσείς να κόψουμε τον καφέ, επειδή η ομοιοπαθητική δεν... Κοίτα, ο καφές έχει και πολλές έρευνες που έδειξαν ότι προστατεύει εναντί του καρκίνου. Το αλλά να είναι οργανικός καφές. Οργανικός καφές. Όχι δεκαφέ, είναι οργανικός. Οργανικός καφές, ναι. Το κάπνισμα, το αλκοόλ, νομίζω το αναφέραμε. Η ακτινοβολία, αυτό είναι ενδιαφέρον, γιατί η ακτινοβολία περιέχει ακτίνες γάμμα. Που η επιστήμη γνωρίζει πολύ καλά ότι προκαλεί καρκίνον. Οι μαστογραφίες, οι αξονικοί τομογράφοι, οι θεραπευτικές ακτινοβολίες που γίνονται για θεραπείες καρκίνων κλπ. Δηλαδή από μια φορά μπορεί να προκληθεί καρκινογέννηση, κύριε Γεωργίου? Μια φορά εξαστάται. Δηλαδή όταν μιλούμε για τον αξονικό τομογράφων, ναι. Έχει 20 φορές περισσότερη ακτινοβολία γάμμα από τη μαστογραφία και είναι σαν να βγάζουν περίπου 300 ακτινογραφίες κάθε αξονικών. 300. Οπότε ο αξονικός τομογράφος νομίζω θέλει προσοχή και το αναφέρνει και ο ίδιος, ναι. Ο Και στη θέση του μπορούμε να κάνουμε MRI. Το MRI είναι ένα, ναι, αλλά υπάρχει και θερμογραφία. Άμα το χρειάζεται, ναι, όμως και σου λέει ο ιατρός πρέπει να κάνει αξονικό. Η MRI ή η θερμογραφία. Τότε μπορούμε να συζητήσουμε με τον γιατρό και να πούμε προτιμώ να αποφύγω αυτή την ακτινοβολία, κυρίως όταν είναι και δεύτερον και τρίτον και τέταρτον MRI. Άρα 300-600-900 ακτινοβολίες. Ναι, προτιμώ να αποφύγω αυτόν τώρα και να κάνω MRI. Γιατί δεν είναι λογικό τώρα να χτυπιόμαστε με αυτήν την ακτινοβολία που προκαλεί καρκίνον για να βγάλουμε κάποια διάγνωση. Δεν είναι λογικό. Υπάρχουν βεβαίως και υπολογιστές. Η μαστογραφία όμως που λένε ότι σώζει ζωές. Η μαστογραφία, όπως λέει ο Σιμών, δεν σώζει καθόλου ζωές και ούτε παρατείνει την ζωή κάποιας γυναίκας που έχει διαγνωστεί με καρκίνο. Γιατί, κύριε Γιώργη? Έχει όλη τη βιβλιογραφία, αλλά δεν έχουμε... Επέστε μας με δύο λόγια. Μα δεν έχουμε χρόνο τώρα... Τώρα λέτε κάτι το οποίο έρχεται σε σύγκρουση με αυτά τα οποία έρχονται εδώ οι γιατροί μας, ναι. Και συμβουλεύουν τις γυναίκες, ειδικά πάνω από μια ηλικία, ειδικά αν έχουν και περιστατικά καρκίνο στην οικογένεια, να κάνουν μαστογραφία σχεδόν κάθε χρόνο. Αν θέλουμε να το αναπτύξουμε σε άλλο πρόγραμμα, ευχαρίστως, γιατί δεν μπορώ σε μισό λεπτό τώρα να το αναπτύξω αυτόν. Απλώς λέω ότι όσοι δεν με πιστεύουν και δεν θέλω να με πιστεύουν, να το ψάξουν από μόνοι τους. Αυτός έχει και την ιδιότητα να είναι radiologist oncologist επίσης ο ίδιος και το λέει ξεκάθαρα από τεκμηριωμένες έρευνες που έχουν γίνει. Οπότε ίσως και αυτόν πρέπει να το ψάξουμε λιγάκι, γιατί υπάρχουν και πολλά συμφέροντα πίσω από αυτά. Δεδομένο, είναι, ναι. Το καλό γνωμένο συμφέρον της υγείας των ανθρώπων. Αν οι δικές σας απόψεις είναι αυτές, δεν σημαίνει ότι είναι λανθασμένες και είναι σωστές οι απόψεις των υπολείπων. Και αντίστροφα. Ναι, έτσι. Δεν το χωράει το μυαλό μου, δηλαδή να βάζουμε το συμφέρον πάνω από την ανθρώπινη υγεία και όχι, πάνω... Όχι, δεν είναι αυτό που εννοώ. Εννοώ ότι και η ολιστική ιατρική αλλά και η κλασική ιατρική στόχο έχουν το καλό γνωμένο συμφέρον της γυναίκας αλλά και ευρύτερα των ανθρώπων, της υγείας τους. Αν η δικιά σας η άποψη είναι αυτή και είναι σεβαστή, είναι καλά να την γνωρίζουμε και να ψάξουμε από μόνοι μας. Έχουμε το δικαίωμα της επιλογής. Επίσης και με την κλασική ιατρική σημαίνει το ίδιο. Αλλά πώς θα γίνει η ανίχνευση αν υπάρχει κάτι, γιατρέ μου? Επειδή αυτά είναι τα μέσα που έχει εμπιστοσύνη η επιστήμη. Ο Dr. Simon λέει για την αυτοεξέταση.
Οπότε όταν υπάρχει μια... Σε αρχικά στάδια όμως που μπορεί να τη δείξει η μαστογραφία, μπορεί να δείξει κάποια πράγματα σε πολύ αρχικό στάδιο, που σε ανίχνευση, εξαίρεση, δεν τα φάνω. Η θερμογραφία το δείχνει πολύ πιο πριν, από τη μαστογραφία, χωρίς να είμαστε εκτεθειμένοι. Κάνουν σε αυτές θερμογραφία στην Κύπρο. Ναι, κάνουν. Ναι. Κάνουν σε όλα τα κέντρα. Όχι, όλα, όχι, δεν είναι. Δεν είναι. Αλλά μπορούμε να ρωτήσουμε πού γίνονται οι θερμογραφίες. Δεν είναι τόσο γνωστή, είναι αρκετά γνωστή. Ναι, βεβαίως θα κάνουμε τη θερμογραφία. Μπορείτε να μας μιλήσετε για αυτά τα τρία θέματα. Βεβαίως μπορούμε. Που είναι πολύ σημαντικά. Βεβαίως. Και ουσιαστικά αντιλαμβάνομαι η ολιστική ιατρική, δηλαδή και όταν λέμε ολιστική εννοούμε από την ψυχολογία, τον τρόπο ζωής, το τι επιλέγουμε να τρώμε ή πώς να συμπεριφερόμαστε ή τι να αφήνουμε να μας επηρεάζει ή όχι. Η αποτοξίνωση, η πνευματική ζωή του ανθρώπου, να ασχολούμαστε και με την πνευματική ζωή, όχι μόνο με την ύλη. Να πιστεύω σε μια ανώτερη δύναμη, οι έρευνες έχουν δείξει ότι βοηθά και στην πρόληψη, ενισχύει το ανοσοποιητικό σύστημα αυτών, όπως και η προσευχή. Είναι θρησκευόμενο άτομο με την έννοια του όχι τρεις και κάθε λίγο στην εκκλησία, αλλά το πίστη, σε τι πιστεύω μέσα. Η πίστη. Και δηλαδή η πίστη είναι η αγάπη από την καρδιά. Ακριβώς. Αυτή είναι η από εκεί είναι που βγαίνει. Δεν χρειάζεται, να μπούμε στα θρησκευόμενα και τις θρησκείες κτλ. Μα τα πρέπει δεν είναι η θρησκεία. Το να με βλέπεις καθημερινά στην εκκλησία τρεις και λίγο δεν είναι το ζητούμενο. Σέβομαι αυτούς που το κάνουν και το κατανοώ. Υπάρχουν όμως και άνθρωποι που μπορεί να σταματήσουν σαν υποψία στον χρόνο έξω από μια εκκλησία, να μπουν μέσα και να ψουν ένα κερί για να μην προσευχή. Αν όλα αυτά, Λούκα, βοηθά τον άνθρωπο να ανοίξει την καρδιά του και να αγαπήσει τους συνανθρώπους του, τότε καλώς. Μάλιστα. Καλώς. Αν όχι όμως, τότε πρέπει να το ψάξει πιο βαθύτερα. Προσοχή λοιπόν. Ναι, επειδή και η κακία και ο θυμός είναι παράγοντες του στρες νομίζω. Μάλιστα. Και αυτά αυξάνονται και τις πιθανότητες να προκαλέσεις τον εαυτό σου κάτι κακό. Αυτά καταπιέζουν το ανοσοποιητικό σύστημα. Και ανοιχτό μυαλό, κύριε Γιώργη. Ανοιχτό πολύ μυαλό. Σημαντικό. Ναι. Να ερευνούμε και να ψάχνουμε. Να μην εμπιστευόμαστε τους τραπεζίτες, τις τράπεζες, έτσι για να τελειώσουμε με το θέμα που... Θα δεσμευτείτε και εσείς, όπως τον προηγούμενο καλεσμένο μας, ο Νέαρ, για τους τηλεθέτες μας, να μας ξανάρθετε σύντομα. Βεβαίως. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλό υπόλοιπο να έχετε. Ευχαριστώ.